Διότι κάθε πατριωτική κίνηση σε κάθε λαό για μένα, σε κάθε λαό για μένα, είναι πραγματικά ευάρεστο έργο. Σαν θρησκευτική του σκέψη έχουν το χριστιανισμό. Πολύ ωραία. Εγώ δεν είμαι χριστιανός, το έχω δηλώσει δημοσίως. Είμαι Έλληνας. Και όχι μόνο το λέω με περηφάνεια. Είμαι Έλληνας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ελληνοχριστιανοί, οι συμπατριώτες μου. Σεβαστή η θέση μου. Εγώ τα έχω με αυτούς οι οποίοι είναι πρώτα χριστιανοί ή ουδεοχριστιανοί, να το πούμε καλύτερα, και αν είναι, είναι και λίγο Έλληνες, γιατί το συμπτώνουν. Ακούστε να σας πω λοιπόν τώρα, γιατί κάποιοι κάνατε τζάμπα χαρά. Κάνατε τζάμπα χαρά γιατί δεν καταλάβατε τι είπα. Να μην χαίρεστε. Γιατί σας δηλώνω ευθέως, το ηχόρ δεν κλείνει, ούτε και θα κλείσει, όπως κάπου αλλού γράφει. Σας το δηλώνω ευθέως. Πολλοί θα το ήθελαν. Όπως σας είπα, δεν είμαι σε καμία περίπτωση διατεθειμένος να κάνω πίσω. Το ηχόρ, οι συνεργάτες μου, ο Ευάγγελος Μπεξής, δεν συνθηκολογεί και δεν παραδίδει τις σημαίες του αγώνα. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Μάλλον δεν με ξέρετε καλά. Βρε σας, με έχετε τόσοι με ξέρετε για άνθρωπο που κάνει πίσω. Τόσα και τόσα έχουμε τραβήξει. Τώρα που αφυπνίζονται περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες θα κάνω πίσω. Η πλειοψηφία, το ξαναλέω, η πλειοψηφία του ελληνικού έθνους στην ιστορική του διαχρονία, στα χιλιάδες χρόνια, εμείς είμαστε οι απόγονοι αυτοί που απευθείας συντηρούν το όραμα των προγόνων και πραγματικών προπατώρων μας και όχι των ψευδεπίγραφων, των νόθων, εβραιογενών, Λότ, Αβραάμ, Αβνάν και το κακό συναπάντημα, που θέλουν να μας πείσουν ότι είναι προπάτορες του ελληνικού έθνους. Ποιοι? Αυτοί είναι οι προπάτορές μας. Των Αγίων Προπατώρων δικό σας. Εβραιόδουλοι, όσοι προσκυνάτε τους Εβραίους. Και τους προπάτορες τους δικούς τους. Να τους έχουν, να τους χαίρονται. Δεν είναι οι δικοί μου προπάτορες. Δικοί μου προπάτορες, θεοί και πρόγονοι, είναι Έλληνες. Αυτό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Να είστε περήφανοι λοιπόν. Και να είστε περήφανες για το ότι καταλάβατε, για το ότι γνωρίσατε και για το ότι διαδίδετε τον ελληνικό λόγο.